Άνακιν, αγόρι μου. Παρακαλώ, καγκελάρε. Τα έχεις ακούσει ποτέ για την τραγωδία του Star Wars Outlaws του Gay? Όχι, δεν το έλεγα όπως έχω ακούσει. Ήταν το πρώτο Star Wars παιχνίδι ανοιχτού κόσμου, αλλά είχε μονάχα 3 μικρά maps. Σόπα, καγκελάρε, δηλαδή τώρα. Δηλαδή δεν ήταν τόσο ανοιχτό κόσμο. 9 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Phantom Pain βγάλαν το Star Wars Outlaws το Stealth Game. Τι λέει, καγκελάρε? Τι λέει τώρα, καγκελάρε? Ναι, και σε όλο το game είχες μόνο ένα πιστόλι, ένα Anakin. Το τι λέει, Άγιτο, αυτό, τι λέει, Άγιτο, γιατί το λέει? Μάλιστα, Anakin, και δεν το πιστέψεις. Πρωταγωνιστή στο video game η Μαρίνα Σάτι. Η ποια? Καγκελάρε, σταμάτα. Σταμάτα, καγκελάρε, σταμάτα. Σταμάτα! Λοιπόν! Star Wars Outlaws. Κοινώς Star Wars εγκληματίες. Παρ' όλα αυτά, μην εγκληματίσεις πάρα πολύ. Στο Star Wars Outlaws παίζεις ως η Kay Vest, ένα κάθαρμα του υπόκοσμου. Είναι τόσο κάθαρμα που έχει μαζί της ένα Pixar σκυλάκι και μιλάει ακατάπαυστο με τον εαυτό της γιατί πιθανώς έχει δέπει και είναι χαριτωμένη, βλέπεις. Το ταξίδι σου θα σου οδηγήσει σε 4 διαφορετικά πλανητικά συστήματα. Χρειάστηκα 17 ώρες για να τερματίσει το game και δεν θυμάμαι πώς λέγεται κανένας χαρακτήρας. Το video game έχει ανύπαρκτο ανταγωνιστή και στο τέλος έκατσα κυριολεκτικά ακίνητος μπροστά από ένα Star Destroyer και το σκότωσα. Καλά, έχω παρκάρει εδώ, ενοχλώ, τι είναι, η θέση κατοίκου που είναι, ναι! Τώρα κατάλαβα γιατί λέγεται Outlaws, γιατί το gameplay είναι έγκλημα αυτό. Πρωτού να κλιματίσουμε όμως, το βίντεο αυτό είναι μια ευγενική χορηγία του eFantasy.gr. Το eFantasy μου διέθεσε ένα καλό Star Wars παιχνίδι, το Star Wars Unlimited. Ένα trading card game με ιδιαίτερα σβέλτο και διασκεδαστικό ρυθμό, όμορφο art style και Star Wars πνοή. Επέλεξε τον ήρωά σου, διάλεξε τη βάση σου, διαμόρφωσε τις στρατιές σου. Soup. Αυτή τη στιγμή στο Instagram μου, στο τελευταίο μου post, σε συνεργασία με το eFantasy, κληρώνω 2 starter kits. Για να λάβεις μέρος, δρόπα μονάχα ένα σχόλιο στο post και κάνε follow το eFantasy στο Instagram. Επίσης, κωδικό Star Wars 10 για 10% έκπτωση σε οποιαδήποτε Star Wars Unlimited αγοράσω από το eFantasy. Τώρα, μαλάκα, Star Wars πατσάς! Ωχ, όχι, αδελφέ μου! Βάλε φοροτεχνικό για ανταγωνιστή! Α, το χαριτωμένο κρετούρα! Είναι εδώ το πλάσμα! Το πλάσμα! Πάμε! Πάμε! Είσαι τόσο χαριτωμένο! Είμαι κοινωνικά προσάρμοστος και με βοηθάει να είναι σκυλί μου στο δωμάτιο! Ω, φασέ! Είναι πρωταγωνίστρια, δεν σε δω τι! Ω, εντάξει, οκ! Δηλαδή δεν είναι μόνο εγκληματία, είναι και μάγισσα. Είναι και μάγισσα, κάνει ξόρκια με τους κρυστάλλους της. Κάτσε καλά, μάλακα, Ντάρθ Βέντερ, σου κάνει τα ρο. Τι τρώει ρε παιδιά, τι τρώει! Τι τρώει ρε παιδιά, τι είναι αυτό! Η Δύση έπεσε, τρώει σκουλίκια ρε μαλάκα στα βίντεο games μας. Εδώ στάζει ο Star Wars νηπτήρα σου. Στάζει να γίνει ζημιά, γεμίζουμε μούχλα, γαμηθούμε, ξεχυλίζεται. Ρε εσύ, να πάρεις τηλέφωνο της νομοσπονδία των ανεξάρτητων συστημάτων να το φτιάξω. Ω, λέγε ρε διάολε. Σε οπα πλέιμενο! Ωε ρε φτιάουλε, ωε! Ωε φτιάουλε, τι μου κάνει τον Darth Maul τον Γκάα, δουλεύει σε πρακτορείο, ο παπ, δεν μπορώ ρε πούτι μου! Ω, είμαστε στο Canto Bight, το θυμάστε τον πλανήτη? Απ' την ομώνυμη ταινία Star Wars 8, Canto Bight, το θυμάστε? Με τον εμβληματικό χαρακτήρα Rose Tico. Ποντί, ποντί και εδώ. Καλά ρε πούστη. Αν είναι δυνατόν. Κανονικό ποντίκι, ρε. Καλά ρε Ubisoft, δεν τρέπεσαι, με πουλάς video games σε full price και έχει κανονικά ποντίκι, ρε μου. Ελένη! Είναι όλα εντάξει! Πέθανα του ρωτατούλη, ρε! Η χέστρα του αύριο. Αν είναι δυνατόν, γιατί έχει κλείσει, ρε. Έχει και υποδοχές για τα πόδια, να προσδεθείς, αμέσως σκατώ, είναι πολύ καταραμένο. Περίεργη κλίση η τουαλέτα. Από την άλλη, εντάξει, okay, το ακούω. Δεν μπορείς να υποθέσεις απλά ότι όλοι οι εξωγήινοι αφοδεύουν το ίδιο. Ενδέχεται μερικοί να πρέπει ανατομικά να χέζουν με κλίση. Δεν ξέρουμε αυτό. Να τρέξει κάποιος στο Wikipedia να μας πει. Πάει με ρε διάολε, Star Wars κολόμπαρο. Ίσχα, ίσχα, η αποστολή είναι stealth. Αυτή η γυναίκα είναι πανίσχυρη, τον εκτέλεσε! Να, από την άλλη δεν ξέρουμε, μπορεί αυτοί οι εξωγήινοι να έχουν σκελετό από γυαλί και να είναι τέτοιο. Να πεθαίνουμε ένα φτάρνισμα. Μπορεί να έχει το σύνδρομο του ευερέθηση του εταίρου και το βάρισα και αχέστηκε πάνω του. Σε εκτελώ! Αυτή η γυναίκα μπορεί να σκοτώσει το Ραντάν με 2 φάπες. Βασικά, να τρέξει στο Wikipedia θα δεις πως η πρωταγωνίστρια είναι στις ημέρες της και έχει πανίσχυρη γυναικεία δύναμη αυτή τη στιγμή. Τέλος. Αν είναι δυνατόν! Αν είναι δυνατόν, σκοτώστε με, δεν θα παίξω άλλο! Ω, παραδείρομαι, δείξε έκτο! Ζαπ!
Δεν παραδίνομαι καν! Παραβιάζω το θησαυροφυλάκιο, διότι είμαι εγκληματίας. Τι έχει το θησαυροφυλάκιο? Α, φοβερό θησαυροφυλάκιο. Το θησαυροφυλάκιο έχει στάνταρ ίσου όπλα. Παναγία μου, δεν πιστεύω να λέει δερκάρμπα να το βάλουμε σε βιτρίνα. Να το κάνουμε έκθεμα. Όχι, μα NG3α3, δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Παιδιά, μήπως ήρθα σε πολεμικό μουσείο, ε? Και δεν ήρθα στο θησαυροφυλάκιο, μήπως μπερδεύτηκα. Όχι, μήπως με πιάσανε. Σκυλί φάει τα αρχίδια του. Στάγο Ζάουγλο. Περίμενε λίγο, εγώ νόμιζα. Νόμιζα άπησα τον γκί με τη μαϊμούδια αστεία. Ω, το γυλαίκο! Το γυλαίκο από το εξώφυλλο! Slay Queen, Slay, fashion icon και το σκυλέχα σα κατά του. Ω, κάνει. Ω, εντάξει, καλά, ε, όχι. Τον ηλιουμάμα γκί, ηκατούνε. Πάμε ρε κοπέλα μου, πες με στο σιφόνι. Λατρεύω να μπαίνω με στο σιφόνι. Τι έγινε. Πέταξε το όπλο, γιατί πέταξε το όπλο. Απαγορεύεται το πάρει με στον αραγωγό. Απαγορεύεται να μου πει γιατί να πάρει το όπλο με στον αραγωγό. Τι είσαι εγκληματία, είσαι κάποιο κακοποιό στοιχείο. Πέρα από τα αστεία το πέταξε γιατί δεν έχουν προγραμματίσει το χαρακτήρα του κουβαλάμε στο σιφόνι. Το 2024 παίζουμε video game που ο χαρακτήρα ό,τι κίνει και να κάνει πέρα από περπάτημα ντροπάρει το όπλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο Star Wars έγκλημα στο τέλο τη ημέρα. Το 2024 παίζουμε video games, αλλάζει firing mode στο όπλο και το όπλο δεν αλλάζει καν μοντέλο. Το 2005 είχαμε ειδικό δυναμή τυκλώνο με modular από τη φέγιο. Όχι ρε διάολε, τα video games έχουν παρακμάσει. Καταζητούμε. Τι λέω μαλάκα, δηλαδή είμαι κάποιο είδους Star Wars Outlaw, κάποιο είδους κακοποιό στοιχείο. Θα με δέσουν οι αρχές γιατί εγκληματώ. Let me see some identification. Oh. Your torn Valerio nup. That's me. Mm-hmm. Alright, move along. Ο αδελφός απλά θέλει να σχολάσει. Τους έχει κάνει περικοπές ο Πάλπαν τους μισθούς τους, έχει κόψει τα μπόνους. Ο Πάλπαν την κατέβασε στο βασικό, οι τρούπερς βγαίνουν με επιδόματα. Ο Πάλπαν την απλώς θέλει να κάνει μια αντιπιθωριστική μανούβρα. Αλλά τα μπάσταρδα! Δες τι κάνανε τα μπάσταρδα! Stealing from a pike underboss. Ε? Name's Danka. Με λένε Danka, μόνο κάμελα φίλτρο. Τι λέει ρε μάλακα η Star Wars τσάτσα. Ω, τώρα διαλέγουμε συνδικά το εγκληματικότητα. Στο καρτέλ των Hutt, το καρτέλ του Crimson Dawn. Από ποιο καρτέλ αγοράζω Star Wars εσύ? Ποιο καρτέλ κάνει το video game καλό παιχνίδι? Υπάρχει αυτό το καρτέλ να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί του, μα είναι να μας διακινήσει καλό gameplay. Πλάκα κάνεις. Τζόγους. Άντε να τζογάρω τα αρχίδια μου. Δεν μου είπε κανείς ότι αυτό είναι καλό video game. Πάμε να τζογάρουμε. Κατά. Κατά. 6-1. Αν τραβήξω ένα χήνο. Χήνο! Φέτε εδώ ρε σκατά μου! Άλλη μια γύρα, άλλη μια γύρα. Έχω καλό προαίσθημα, κυρία Ubisoft. Θα ρε φάρω τώρα, θα ρε φάρω! Α, δες εδώ τι... την ποκοπίκαινα. Την τραντ waifu μου. Το φασιστούσιμο, το φασιστούσιμο. Η διθενιά σου με εξοργίζει. Α, ένα κτηνίατρο! Φεύγω, πάω Κούβα! Πάω Κούβα! Με φάγανε αχρή! Πάω τα τουίν με γυρνάνε το κολύφι! Ναι ρε διάολε! Ναι ρε διά! Πού είναι ο Τζάμπα! Πού είναι ο Τζάμπα! Τζάμπα, Τζάμπα, όλα Τζάμπα! Heard Jabba was looking for me? Γάμω τα αρχίδια μου! Τζάμπα, άκουσες μια δουλειά για εμένα? Απίστευτο ρε παιδιά, απίστευτο. Γνώρισα τον Τζάμπα The Hutt και πάω με το σκουτεράκι μου στη Mos Eisley. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Speed restricted area. Α, και σβήνει μόνο το μηχανάκι. Συγγνώμη ρε παιδιά, δεν ήξερα, δεν σκοπεύω να παραβιάσω τον κοκ. Τον κώδικα δικής κυκλοφορίας, εγώ να τον παραβιάσω, τι είμαι, εγκληματίες. Τι λέω ρε μαλακά. Φέραγα τη βανδύ στην καντίνα. Καλά ρε, τι στο διάλογο, γιατί είναι όλα δεξιοτήμωνα ρε μαλάκα τα σπίδρες εδώ πέρα στο Tatooine, ε! Ήρθαν αγγλογοί κανένα πικίες, σφετερίζουν το Tatooine μου! Ένα σκέτο τσούγκα παρακαλώ! Με έξτρα ταμπάσκο! Σκέτο τσούγκα! Σκέτο τσούγκα! Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, έχει quick time event για να φας. Ω, της φύγαν τα φρύδια! Κάνε το quick time event να πιει νερό! That's good stuff. Δεν είναι καλά! Τα φρύδια της! Αντιστούν στο διάλο το σκέτο τσούγκα! I can't do that! Της πέσανε τα φρύδια από το ταμπάσκο! Τώρα θα κάνω ένα σκέτο τσούγκα άλμα! Ω, σκέτο τσούγκα! Κατάλαβες! Επειδή έσκυψε!
άποψα, δεν με είδε! Ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα. Καλή σου γεια. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Death Trooper. Δεν υπάρχει πιο θανάσιμο στρατιώτης αυτοκρατορίας. Υπέγραψα συμβόλαιο θανάτου μόλις. Φαν! Πού βγάζεις τώρα, Σέβε. Όχι, όχι! Παλαιστίνη! Με δέχθηκαν στον καταβλισμό τους, δεν το πιστεύω. Θα με δείξει που είναι το τούνελ της Χαμάς. Παναγία μου. Το τζαμί του Jabba the Hutt. Jabba, Jabba, Jabba. Πόπο, δες πως κάνανε το παλάτι του Jabba the Hutt σαν σκατά το κάνει, σαν κηδεία είναι, το έχουν ευνουχίσει. Δεν έχει μουσική, δεν έχει κολάνθρωπες. Ο Jabba the Hutt καπνίζει μικροπλαστικά εδώ πέρα κάθε έτσι. Όλοι βέντρος είναι γυναίκες. Ρε μαλάκα, ο Jabba the Hutt δεν ήταν. Δεν ήταν μισογέννηση εκεί πέρα. Με τις ποτάνες του και το τέτοιο να. Και το. Χουνίτε! Στη ζωή μας έχουμε μερικές σταθερές, okay. Ο Jabba the Hutt είναι ένας μισογύνης, έτσι γυμνοσάλιακας, η δεχθές πλάσμα κοπροφάγου στο υπόκοσμο. Δεν είχε χθες μόντι λέει έρφυλ, είχε χαρέμι. Είχε βάλει και το μερμεγκοφάγο ρε μαλάκα, τον είχε βάλει να φορέσει στρεγκάρα και τον έβαλε να τραγουδήσει από μέσα μας έχει ταράξει η καύλα. Έλα να σε πω, είμαι μια δυναμική γυναίκα μπροστά από τον μπουντρούμι του σεξ του Jabba the Hutt. Ο Jabba the Hutt. Καμία μόνη, ο βιαστής είσαι εσύ. Η πριγκίπισσα λέει αστραγγάλισε έναν αεραπόστολο του σούγδομου φεμινισμού. Μα έλεγα, δεν το πιστεύω. Ο Χάν Σόλο έγινε τσιμέντο για να μην είναι στο γκέιμ. Λοιπόν, ο Jabba the Hutt με έστειλε εδώ πέρα μια αποστολή σε αυτό το σταθμό της αυτοκρατορίας να απαγάγω τον πιο έξυπνο άνθρωπο στον κόσμο, τον Boss Nock. Μονάχα ο Boss Nock μπορεί να σβήσει τα χρέη που υπάγονται στο αφημί μου. Τι κάνουν αυτοί ρε μαλάκα μπροστά. Τι λέτε, ζευγά αρώμα τους ήταν τίδα, έτσι διονύζει το στόλι αυτοκρατορία. Ρε μαλάκα, γιατί ο Luke Skywalker δεν βάρεσε απλά μια μπουνιά στο κεφάλι του Darth Vader, ρε μαλάκα. Ο Jabba the Hutt μου είπε να σου κλέψω τα Jordans. Έλα μου! Ρε φίλε, έχω έρθει απλά στο συμπέρασμα ότι δεν θέλω να δουλέψουν οι troopers. Και ψάχνουν μια δικαιολογία. Να έρθει να τους βάρεσε μια γυναίκα και να προσποιηθούν να τους έκανε knockout. Φίλε, τις γυναίκες βαράει πιο δυνατά. Κόμπλεξ. Στο νεφρό και στην καροτίδα τη βάρεσε. Wow. Μαλάκα ο Boss Nock, ο πιο έξυπνος άνθρωπος στο γαλαξία. Ήταν τόσο έξυπνος που έγινε τουρσί και μπήκε μέσα σε... Boss Nock, αν είσαι τόσο έξυπνος, κάνε τον νίκη του σπιτιού μου κομματικό έξοδο της Νέας Δημοκρατίας. Αν είσαι τόσο έξυπνος, άνοιξε αρχίδια. Λουκ, σου έχω πει ποτέ για αυτές τις ρηπές λέιζερ. Μονάχα ένας αυτοκρατορικός Stormtrooper θα μπορούσε να βαρέσει με τόσο ακρίβεια. Τι βλέπω ρε παιδιά, είναι δυνατό. Όχι, μας πήραν χαμπάρι. Use the boosters, get us out of here. Τα boosters, βεβαίως. Τι μα ποιος την άφησε να οδηγήσει. Ίσως είμαι λίγο πιο αυστηρός, πιο εριστικός από ό,τι θα έπρεπε με το video game, διότι τρέφω βλήψη αγάπη για το Star Wars και πονάω να... Οκ, αυτό είναι επικό. Αυτό είναι επικό, οκ. Άμα το φουσκώσω τώρα μια μπουνιά στο κεφάλι, τι θα γίνει. By the way, twitch.tv καθώς Ninja και Assassin. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, live gig. Σήμερα ξεκινάω το Space Marine 2. Τώρα είμαι live.